και του Ηλία που είναι πολύ ωραία παρέα, διότι η Πέγγι εδώ μας λέει πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Μας λες λοιπόν, Πέγγι μου, ότι αφού έχεις δει την Αγία Μαρίνα, γιατί εσύ αισθάνεσαι μετά ότι είναι η Αγία Μαρίνα αυτό το όραμα που είδες, ανοίγεις την ντουλάπα, βλέπεις ξαφνικά το φόρεμα, το κοκτέιλ έξω, παίρνεις φορά στο φόρεμα, ή το έχεις πάει και 10 μέρες στα φίδα με νερό, γιατί σου είχε δώσει στα φιδούλα, σου είχε προσφέρει. Και να συνεχίσω να πω ότι όλο αυτό το κλίμα, η στεναχώρια που ήθελα, που να κάνω ένα παιδί, νέα κοπέλα ήμουν, έτσι δεν είναι, πόσο είχα πολύ έντονη την επιθυμία και πόσο απογοήτευση πήρα από τρία μεγάλους καθηγητές τη διαβεβαιότητα ότι εγώ δεν μπορώ να γίνω μητέρα. Ωραία. Τώρα να ρωτήσω εγώ κάτι. Είχα τόσο... Λοιπόν, ήμουν όχι εύκολη, αλλά να πιστέψω και εύκολα. Πες, ότι ρε Σιπέγγι μου, τώρα εσύ, ακριβώς επειδή είχες αυτή την τεραστία επιθυμία να αποκτήσεις παιδί και ακριβώς επειδή είχες λοκάρει σε αυτή την ιδέα ότι θέλεις να αποκτήσεις παιδί. Θέλεις να αποκτήσεις παιδί. Ναι, το ξέρω τα μαλλιά μου, έτσι να κάνω. Λυπάμαι, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ναι. Θέλεις να αποκτήσεις παιδί. Μήπως αυτή η τεράστια επιθυμία σου, η πραγματικά μεγάλη επιθυμία σου να αποκτήσεις παιδί, σε έφερε, σε οδήγησε στο να βλέπεις το όραμα, να σου δημιουργούνται τέτοιου είδους παρεστήσεις, ίσως τέτοιου είδους καταστάσεις να βιώνεις. Που δεν ξέρουμε αυτό λέω, μπορεί από αυτό. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν όλος με μίας να ξεβουλώσουν οι σάλπιγγές μου, να μείνω φυσιολογικά έγκυος μέσα σε 15 μέρες. Δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι. Και είπαμε προσευχή, πολύ. Τότε δεν έκανα την προσευχή που κάνω και σήμερα που είναι γύρω στη μια μισή ώρα. Τότε έκανα γύρω στη μισή ώρα με την... Έκανε την τριπέτα την ημίωρη, ε. Έκανα την ημίωρη. Έτσι, έλεγα τους ψαλμούς που είπαμε αυτούς, που έχουν να κάνουν με το 19, με το πόσο τον 1. Πώς ευχαριστήθηκες αυτό ή με την πραγματική η προσευχή έχει να κάνει, ενεργοποιεί πάρα πολύ τη συνείδηση. Μάλιστα. Από εκεί και ύστερα αυξάνοντας και πάρα πολύ η επιθυμία σου, γιατί ενεργοποιείσαι πάρα πολύ, ναι. Το βάζεις δεδομένο, το επιθυμείς, το πιστεύεις και βεβαίως γίνονται πράγματα. Καθημερινά, αλλά και αυτή καθεαυτή η μία γέννηση, η μία σύλληψη είναι ένα τεράστιο θαύμα. Έτσι. Έτσι. Αλλά μόνο από αυτό. Εσύ αισθάνεσαι ότι πραγματικά η γέννηση του παιδιού σου είναι απόρρια θαύματος, είναι απόρρια... Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Λοιπόν, γίνεται αυτό. Διάβαζα τις ψαλμούς και την προσευχή μου. Γιατί είχαν αποκλείσει το ενδεχόμενο. Ναι, διάβαζα τις προσευχές μου. Έτρωγα μόνο σταφίδα και νερό, ένα πακέτο αυτό του σούπερ μάρκετ, ανά δύο ημέρες. Ούτε πίναγα, ούτε τίποτα, ούτε είχα το μυαλό μου. Και αφού γίνεται και της Πανηγίας και στο συγκεκριμένο νησί, την έχουν πάρα πολύ, έχουμε μοναστήρι, γιορτάζουμε και τέτοια, και στην επιχείρηση είχαμε διοργανώσει να γίνει και μια εκδήλωση πάρα πολύ, με μουσική, με τέτοια. Τελειώσαμε λοιπόν τα ξημερώματα. Κοιμήθηκα με τον άντρα μου, γιατί στην νηστεία δεν κοιμόμουν, έτσι και τα λοιπά. Και το πρωί που ξυπνάμε κάτι σε 9 η ώρα, του λέω, εγώ τα ξημερώμαι, έχω μείνει έγκυος. Τι νιώθα, το νιώθα πάρα πολύ με το που κοιμήθηκα με τον άντρα μου, ότι εγώ έχω κάνει σύλληψη. Σε τόσο βάθος, μα είσαι καλά μου λέει, θα με τρελάνεις τώρα, τι είναι αυτά που λες, ας πούμε, δώσαμε τόσα λεφτά τότε και ήταν πολλά τα χρήματα για να πας, ας πούμε, στην Αγγλία τότε και να τα χρόνια να γιατρούς και τέτοια και τα λοιπά, θα με τρελάνεις μου λέει και δεν μου έδωσε κυρίως σημασία. Εγώ συνέχισα και τις προσευχές μου και τέτοια και συνεχόμενο ότι πρέπει να φύγω γιατί το νησί δεν παρήχε τις ανάγκες και λόγω της φοβίας που είχα από τις προγενέστερες αποβολές μου, ήθελα να φύγω να έρθω στην Αθήνα. Ναι, στην ασφάλεια. Στην ασφάλεια, έτσι. Πολιτισμό, γιατί είσαι σιγουράκι. Και το παιδί το τελευταίο που έχασα, που είχα πάθει σιψιμία, πέρασα πολύ δύσκολα όμως. Πάρα πολύ δύσκολα. Δεν ήταν εύκολο, έτσι. Κόντιβα σχεδόν να πεθάνω. Αφού σε 10 μέρες, ας πούμε, το έλεγα και μου έλεγε, ξέρω εγώ, δεν μπορούσε όλο αυτό στη δική μου την ένταση και την πίστη για το λοιπά, σηκώνομαι ένα πρωί, λίγο πριν να ξυπνήσει εκείνος και παίρνω το καράβι και φεύγω και πάω στην Κέρκυρα, γιατί είναι η Παξή το νησί που ζούσα. Μάλιστα. Έτσι. Κατά τα άλλα μπορεί να είχε τότε, τώρα έχει πολύ πιο σύγχρονα πράγματα και μάλιστα τα λοιπά. Τότε δεν είχε ούτε γιατρούς ούτε τίποτα. Φεύγω λοιπόν, του λέω μη με ψάχνεις γιατί δεν υπήρχαν κινητά, δεν υπήρχε τίποτα. Εγώ είμαι έγκυος και θα πάω στην Αθήνα να κάτσω εκεί να γεννήσω. Σιγουράκι ήσουν, ε.
1500% ήμουνα. Τώρα μπορεί να το λες, εκείνη την εποχή το ήθελες πολύ, γιατί όλοι οι γιατροί και εκείνοι οι γιατροί δεν πιστεύανε. Μου κάνανε 7 τεστ. Και τότε δεν υπήρχε η β' χωριακή. Mm-hmm. Κάνανε με τα ούρα. Δεν το πιστεύανε. Ήρθα λοιπόν στην Αθήνα και επειδή είχαμε κάποιον γνωστό που είχε μια κλινική στο Μοσχάτο γυναικολογική και επειδή είχα πάει στον Ευαγγελισμό όταν έχασα και το τρίτο παιδί και μου θύμιζε άσχημα πράγματα. Να. Δεν ήθελα να πάω στο μεγάλο τον καθηγητή, αλλά είχαν συνεννόηση, επικοινωνούσαμε και με τέτοια. Πήγα εκεί και του λέω εγώ θα κάτσω εδώ και θα βγω έξω με ένα παιδί. Και έτσι και έγινε. Δεν το πιστεύανε. Όταν τους άφησα, ήμουνα γύρω στο 2,5-3 μηνών να με εξετάσουν, γιατί δεν τους άφηνα. Γιατί με λέγανε, και ο άντρας μου λέει, άστι να έτσι νομίζει, δεν ότι μπορεί. Έχει παραλογιστεί, τι πιστεύω. Νομίζανε ότι έχω παραλογιστεί, έτσι. Και αφού είδανε, τρελαθήκανε και πραγματικά έλεγα ότι θα κάνω ένα γιο, ότι θα είναι αγόρι, ότι θα είναι έτσι, ότι θα είναι αλλιώς. Καταλαβαίνεις, ήμουν και η μασκότ της κλινικής που έμεινε. Είχα ένα δωμάτιο εκεί πέρα και καθόμουν και τα λοιπά. Η και γέννησε το γιο μου. Πεις, έτσι, σε... Ο γιος μου είναι 39 χρονών σήμερα, έτσι. Έχω εγγόνια, περιμένω το δεύτερο σε λίγο. Αλλά ειλικρινά, εγώ το θεωρώ όχι απλά θαύμα, γιατί το ήθελα τόσο πολύ, αλλά ήξερα ίσως καθοδηγήθηκα και από την Αγία Μαρίνα με τον τρόπο που έπρεπε να το κάνω. Πώς θα το κάνω, ότι να πονέσει η ψυχή μου, να στερηθώ πράγματα, να βάλω... Μπήκε σε ένα καλούπι τέτοιο ότι εγώ θα το κάνω. Και πραγματικά έγινα μητέρα, δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα στην όλη εγκυμοσύνη. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό και την πρώτη μέρα, το πρώτο λεπτό που αισθάνθηκα ότι εγώ είμαι έγκυος, δηλαδή μέσα σε λίγες ώρες σηκώθηκα και λέω εγώ χτες το βράδυ είμαι έγκυος, του λέω, είμαι έγκυος. Βέβαια νόμιζα ότι είμαι τρελή. Ναι, είναι σοκαριστικό έτσι όπως το περιγράφεις. Και οι γιατροί, ας πούμε, όλοι. Μιλάμε μια γυναίκα η οποία της είχε αποκλειστεί από όλες τις γιατρικές εξετάσεις το γεγονός ότι μπορεί να αποκτήσει παιδί και... Πραγματικά είναι σοκαριστικό έτσι όπως εντάξει, γιατί δεν υπήρχαν τότε ούτε η μικροχειρουργική σαλπίγγων, διότι η μικροχειρουργική σαλπίγγων βγήκε το 1980. Εμείς ήμασταν το 76. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν. Και το Μάιο, 19 Μαΐου του 1977. Είναι οι άνθρωποι αυτοί. Σε όλους μας περνάει από το μυαλό και το γραφικό του πράγματος, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, δεν σου κρύβω. Ανίτα μου, λέω... μέχρι και σήμερα η κάθε επιθυμία μου ειλικρινά γίνεται πραγματικότητα. Όχι, τι εννοώ, όταν λέω το γραφικό, τι με εννοώ, την προσευχή ότι πάρα αυτό πολύ. Που σου λέω ότι πραγματικά όλοι οι άνθρωποι έχουμε και τις γραφικές μας εκφάνσεις. Δηλαδή, δεν το συζητάμε. Είμαστε μέσα στο. Κοίταξε ο τρόπος που προσεγγίζει. Με πείλα, Μαρίνα μου. Από μόνο ότι η γέννηση η ίδια είναι ένα θαύμα από μόνο του. Όταν γίνεται και με δυσκολία, είναι ακόμα διπλό το θαύμα. Βέβαια, οφείλω. Αυτό που λέμε στη θρησκεία, πίστευε και μία ερεύνηση και εγώ ερεύνα. Ισχύει. Όμως, ως ορθολογιστική σκέψη που έχω εγώ, πιστεύω απόλυτα ότι η δύναμη του κάθε ανθρώπου ως αυθυποβολή απέναντι στα ναι, πράγματα. Μπορεί αυτό να λέω και εγώ. Ακριβώς, να ενεργοποιήσει και να αποκαταστήσει ο ίδιος ο οργανισμός. Ακριβώς. Αυτό λέω και αυτό. Να υπάρξει ίαση σε πράγματα που δεν τα περιμένουμε. Από τη δύναμη της πίστης. Είναι ακριβώς αυτή η διαδικασία. Έτσι, δεν είναι θαύμα. Εγώ ήθελα να πω ότι η προσέγγιση που έχουμε κάποιες φορές εμείς στα πράγματα, ακόμη και στη θρησκεία, μοιάζει γραφική σε κάποιους. Και ότι ακόμη και τα ιερά κείμενα λένε ότι όταν προσευχόμαστε δεν παρακαλάμε σαν να είμαστε υπό του Θεού, απαιτούμε. Το λένε τα κείμενα της Εκκλησίας, ότι απαιτώ με δύναμη. Και βεβαιότητα. Ακριβώς. Δεν θέλει αμφιβολία, δεν θέλει μυρολατρία. Ακριβώς. Γιατί έχω αποκτήσει πολλά πράγματα επιθυμητά, όχι ληστικά, όχι ύλη. Αγαπώ τον κόσμο πάρα πολύ, προσφέρομαι, δίνομαι, συγχωρώ πάρα πολύ. Δηλαδή και η ζωή μου, μοιράζομαι τα πάντα τι έχω. Μα κοίταξε να δεις, Πέγγι μου, αυτό νομίζω ότι είναι και ο χριστιανισμός. Δηλαδή το να πηγαίνω στην εκκλησία κάθε μέρα, να γονατίζω και να κάνω μετάνοιες και να είμαι κακός άνθρωπος, και να μην έχω αγάπη, σπίτι και να, να βρίσκω την από πάνω γιατί δεν κότσε τα λουλούδια και έπρεπε να το δω. Ζητώ με όλο μου το είναι. Όλο μου το είναι. Λοιπόν, να περάσει παρακαλώ τώρα η Σταυρούλα είναι 50 χρόνων. Και αισθάνεται ότι την προστατεύει ο Άγιος Νεκτάριος και έχει τους λόγους.